Γεια σας, γεια σας. Καλό μήνα που λέει Κιθόδη. Καλό μήνα, καλά αυτά, καλά Στέφανα, καλά αυτό. Όλα τα καλά. Το Intercity ξανά στις Ράγες. Είδα τον άνθρωπο, τον μηχανοδηγό, να κλαίει από τη συγκίνηση, έχοντας συνέστηση αυτού που συνέβη. Ο χεραπετρίτης στο πρώτο βαγόνι, έτσι ατρόμητος. Καλό μήνα να έχουμε. Καλό μήνα, καλό μήνα. Και παίρνει και ο πρωθυπουργός και λέει και καλό μήνα σταυροκοπιώντας. Να διαβρώ, Παναγία μου, χτύπα ξύλο. Ρένα, 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 ρένα. Και εδώ με βρήκαν. Προσέγετε, ποιος είναι. Θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται. Του να πάρει, αδιάλες, και εδώ βρε γρουσούζι με κυνηγά σπανά, θεμάσαι. Ο Απρίλης εγκαινιάζει επίσημα τον μήνα των ψεμάτων, των προεκλογικών ψεμάτων, που ξεκινούν με το υποθετικό θα. Θα σας αναμορφώσουμε, θα σας διαμορφώσουμε, θα σας παραμορφώσουμε, θα σας πάρουμε αυτά που έχετε, θα σας πάρουμε και αυτά που δεν έχετε, θα σας δώσουμε αυτά που δεν μας δίνετε, θα σας... η χώρα αναπτύσσεται, η χώρα θα αναπτυχθεί, η χώρα θα γίνει αναπτυσσόμενη σε long, θα γίνουμε το Ντουμπάι της Ευρώπης, θα γίνουμε η Αμερική της Ευρώπης, η Ευρώπη της Αμερικής. Σε 15 μέρες υποτίθεται όλη η Νέα Δημοκρατία έχει καλύψει τη χασούρα από τα Τέμπη και πάει αυτοδύναμη, αυτοδυναμία. Τα Τέμπη, σιγά και τι έγινε μόνο τώρα. Έχουμε πρωθυπουργάρα, να βγουν τα αυτοκίνητα, να πας στην Ορεστιάδα, δώσε Ορεστιάδα αυτοκίνητα, παρακαλώ. Τα πολυβόλα σοπάσαν, οι πόλεις οδειάσαν και κλείσαν. Ένας βοριάς παγωμένος χαρώνει την μέρημη γη. Πω, στο χουριό μας, στο χουριό μας, στο χουριό μας ήρθαν όλοι αυτοί. Πω. Τώρα τέτοια μεγαλεία είχαμε εμείς, πότε είχαμε τέτοια μεγαλεία, πότε, ουδεπόποτε. Και βασικά ο μήνας Απρίλης μπήκε με το μεγαλύτερο διχασμό που ετέθη στα χρόνια της οξύζουσας συψεμικής δημοκρατίας. Ο λαός χωρίζεται πλέον σε καταδιωκόμενους και σε ακαταδίωκτους. Μετά τους τραπεζίτες, τους γιατρούς της πανδημίας, τώρα μπαίνουν στο ακαταδίωκτο και όλοι αυτοί που θα ερευνήσουν τα αίτια της τραγωδίας των Τεμπών. Τι σημαίνει αυτό? Ότι υπάρχουν νόμοι για αυτούς, οι οποίοι θα τους βγάζουν, θα τους εξαιρούν από τους νόμους. Γιατί? Ξαναρωτώ εγώ. Γιατί? Όπως λέμε και στο χωριό μου, δεν καταλαβαίνσατε, ντύπρε, μπουντελάσισε. Αν θέλουν να τα κατακώσουν, να τα χαντακιάσουν τα θέματα εκεί πέρα, να τα ρίξουν σε 5-6 κακομπύρε δις και να έχουν τη φτιμή της κούρσης και να κουρνάρουν και να κάνουν τους καμπόσους και από πίσω να είναι οι παπάδες τους βλουγάνε και να έρχονται αυτοί να παριστάνουν, ας πούμε, ότι είναι ο λαός και χειροκροτάει σαν μαλάκες και αυτοί να κάνουν, ας πούμε, τους σωτήρες, ας πούμε, κατάλαβες. Τώρα διάβαζα, ας πούμε, θα τα ρίξουν, λες, αυτόν που σκουτώθηκε, τον αυτόν, του ουσέ, του μεγάλων, αυτό που είχε βγάλει αυτό, θα τα ρίξουν αυτά εκεί πέρα και μετά θα ζήσουν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα, πιο αγχωμένοι, μέχρι να γίνει το επόμενο. Οι τραγωδίες στην Ελλάδα είναι σαν τα πανηγύρια. Ίδια κλαρίνα, ίδιοι κλαρινιτζίδες, ίδια σουβλάκια, ίδιος κόσμος. Τελειώνει το πανηγύρι, του χρόνου το άλλο πανηγύρι, τα ίδια λόγια, ίδια εναρμόδι και ούτω καθεξής. Ναι, ο λαός χωρίζεται, διαχωρίζεται. Τραπεζίτες, γιατροί και λοιποί γραβατάκηδες, εκπρόσωποι των νόμων, εκτός νόμων. Οι αστυνομικές και αλλιώς έχουν τις ΕΔΕ. Τρέχα γύρε ΕΔΕ. Κατάλαβες. Τα κάνουν μεταξύ τους, τους αθώνουν μεταξύ τους, δεν μαθαίνει κανείς τίποτα, αέρας. Άρα υπάρχει μια κοινωνία η οποία είναι μαζί με τους νόμους, τους κυνηγάνει οι νόμοι και τους άλλους όχι. Και όσους πάνε τους κυνηγήσουν, τους βγάζουμε στο καταδίωκτο. Όσοι υπηρετούν τον Μητσοτάκη μπαίνουν σε υπόστεγο ασφαλείας, προστασίας. Ενώ τους άλλους θα τους φάει βροχή και η καταιγίδα των μέσων μαζικής ενημέρωσης που θα τους ξεκοκαλίζουν σαν ίενες. Πραγματικά σαν κοπάδια από ίενες, λυσασμένες, μοιάζουν η μεγίστη πλειονότητα των δημοσιογράφων της τηλεόρασης, της τηλεοπτικής ενημέρωσης, αυτών που δρούν με συγκεκριμένες εντολές και ρόλους και κατασπαράσουν το θύμα. Θα κάνω τώρα αυτό τους συνήθεις δημοσιογράφους που
πάει να μιλήσει κάποιος και το αρχίζουν. Δεν θέλετε να σας ρωτάμε, να μην σας ρωτάμε λοιπόν, να μην κάνουμε ερωτήσεις εμείς. Αν και εμείς κάνουμε τις ερωτήσεις, δεν θέλετε τη δημοκρατία, δεν σας αρέσει τη δημοκρατία. Μα να απαντήσω, με μισό λεπτό, σας κάνω μια ερώτηση. Μα να απαντήσω στην ερώτηση, δεν θα σας κάνω μια άλλη ερώτηση. Μισό λεπτό, να τα ρωτήσω όλα μαζί πρώτα. Μα να μην απαντήσω, μισό λεπτό κύριε, μισό λεπτό κύριε. Εγώ θα κάνω το διάλογο. Θα γίνει ο διάλογο ή δεν θα γίνει ο διάλογο. Σας παρακαλώ, μιλάνε και άλλοι. Τελείωσε. Συγγνώμη, πέρασε ο χρόνος μας. Δεν έχουμε και άπειρο χρόνο. Μακάρι να είχαμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ παρότι δεν απαντήσατε στις ερωτήσεις μας. Εντάξει, έχουν χώσει λόγια από δίπλα και όλες οι άλλες, οι ίενες, οι παράπλευρες ίενες, αυτοί οι δίθεν, οι ανεξάρτητοι. Γι' αυτό σε φτάνουν σε ένα τέτοιο σημείο που νιώθεις μια εισβολή στο μυαλό σου που χρειάζεται ένας εισβολέας. Δεν ξέρετε σε τι αναφέρομαι. Θέλω να πω μόνο μια λέξη. Όχι άλλο σιωπή. Όχι άλλο σιγή. Γι' αυτό αυτή τη στιγμή, για όλα αυτά τα, για όλες αυτές τις ατρώες ψυχές που καθήκανε, θέλω ένας λεπτού οργή. Και όταν λέω οργή, να μας ακούσει μέχρι και πάνω. Πάμε λίγο. Ενός λεπτού οργή είναι πολύ μεγάλη φράση σε μια Ελλάδα που έχει μάθει στη σιωπή. Ενός λεπτού σιγή μπροστά στην ελληνική σημαία και ενός λεπτού οργή απέναντι σε όλα αυτά. Και ενός νερού οργή, πάμε να δούμε τις εικόνες της μεγάλης αυτής συγκέντρωσης, της καταπληκτικής αυτής συγκέντρωσης που ξαφνικά νομίζω ότι αυτές οι συγκεντρώσεις είναι τα πραγματικά, τα αληθινά γκάλωπ. Δεν είναι τα γκάλωπ αυτά τα οποία κάνει η Μάρκ και η κάθε Μάρκ με έκαψες. Είναι λαοθάλασσα. Είναι συγκέντρωση που λέει όχι στο ξεπούλημα του νερού, όχι στην ιδιωτικοποίηση του νερού. Για να δούμε πότε θα αρχίσουν να μαζεύουν τα αντίσκηνα του τρόμου οι εντεταλμένες εταιρείες δημοσκοπήσεων που ακόμα δεν μιλούν για κυβερνήσεις συνεργασίας. Λες και θέλουν ντε και σόνια, ρε παιδί μου, εκεί αυτό. Ο Τσίπρας ψέλησε για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό τη λέξη φοροελαφρύνσεις. Αλλά όχι συγκεκριμένα ποιες, τι και πώς και πού, αλλά δεν εξήγησε γιατί έγιναν αυτές οι αβάσταχτες φοροεπιβαρύνσεις επί των ημερών του, επί της διακυβέρνησής του, που του κόστησαν και την ήττα, τη βαριά ήττα. Ποιες, συγκεκριμένες ποιες, ο Ένθια θα παραμείνει. Οι συνεπείς φορολογούμενοι θα δουν κανένα φως ή θα βλέπουν τα εκατομμύρια να εξαφωνίζονται από τα κάθε λογής λαμόγια ή θα γίνουν καταδιωκόμενοι και αυτοί και μάλιστα με αναδρομική ίσχυ. Συγκεκριμένα, όχι λόγια, διότι Τσίπρας είσαι, δεν είσαι και Λοβέρδος που λέει ο λόγος. Κύριε Λοβέρδο, αισθάνεστε ότι απειλήσετε με διαγραφή ή έχετε κάποια πίεση λόγω αυτών που είπατε την προηγούμενη εβδομάδα? Α, το πάτε αλλού. Είπαμε, είστε πρόσωπο και το χαμόγελο. Είναι και αυτό μέσα. Αλλά το ξαναβρήκαμε αμέσως. Εγώ δεν είμαι πρόσωπο που διαγράφεται. Έτσι. Γιατί διάβαζα χθες. Ποιος θα σε κουνήσει εσένα? Ο Μητσοτάκης έχει στο υπόστεγό του. Ο Ανδρουλάκης κάνει πως δεν καταλαβαίνει γιατί χρειάζεται. Τους ψήφους σου και οι ψηφοφόροι σου, προφανώς, που σε ψηφίζουν, σε περιμένουν να σε ξαναψηφίσουν. Και εσύ τους παίρνεις ψηφοφόρους, λες και είναι σακί με πατάτες και τους πας στο άλλο κόμμα. Θα τους πας στο άλλο κόμμα. Τώρα, με ποιον τρόπο θα πάνε? Το θέμα είναι να φτάσουν στην εξουσία. Τώρα, ποιος το γαμεί το μονοπάτι, αν θα είναι δεξιό, αν θα είναι αριστερό, αν θα είναι κεντρό. Το θέμα είναι να φτάσουν διαμέσου εσού στην εξουσία. Τα Τέμπη είναι η θυσία όπως τη βάφτισε η κυβέρνηση. Είναι η ευκαιρία όπως τη βάφτισε ο Άδωνης. Είναι η οργή όμως. Είναι ένα καζάνι σιωπηλό που βράζει. Η ακρίβεια της ζωής δημιουργεί νέα απόγνωση. Ντρέπονται άνθρωποι να μπουν στα κοινωνικά παντοπολία. Έμαθαν σε αυτόν τον λόγο, βλέπετε, να είναι περήφανος. Περήφανος είναι όποιος λέει την αλήθεια του. Άλλο ο ψωροϊπερήφανος. Εμείς είμαστε ψωροϊπερήφανοι. Δείχνουμε ψέμα για να μην καταλάβουν την αλήθεια μας. Και εμείς χρειαζόμαστε έναν περήφανο λόγο, όχι έναν ψωροπερήφανο. Ο ψωροπερήφανος, μισό λεπτό, γιατί έχουμε τον Υπουργό
που ετοιμάζει το καλαθάκι. Δες το καλαθάκι του. Εδώ ο καλαθοφτιάχτης ετοιμάζει το καλαθάκι του Πάσχα. Έχουμε χάσει αυγά και καλάθια και ο Άδωνης πλέκει το καλαθάκι. Θυμάμαι που ήμουνα μικρός που πήγαινα και τραγούδαγα με ένα καλαθάκι. Του Λάζαρου, τα αυγό το καλαθάκι. Αυτό τραγούδαγα από πόρτα σε πόρτα τις μέρες του Πάσχα. Δεν περίμενα θα έρθει μια μέρα που ένας υπουργός θα το γεμίζει αυτό το καλαθάκι και θα μου το δίνει. Δώστε καλάθια στο λαό. Αφού η χώρα αναπτύσσεται τόσο, γιατί χρειάζεται ένας υπουργός να φτιάχνει καλάθια κάθε εβδομάδα? Σε μια αναπτυγμένη χώρα, τόση ανάπτυξη, κοιμήσει με το καλαθάκι. Σωστός ο κ. Γερουλάνος, που παρακολουθώ τελευταία τις τοποθετήσεις του. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει κυβέρνηση τιμένων και κυβέρνηση νικητών. Καμία κυβέρνηση συνεργασίας δεν θα είναι κυβέρνηση νικητών. Αν είχαμε νικητή, τότε θα έβγαινε αυτοδύναμος. Άρα ακόμα και ο πρώτος που θα βγει, εφόσον δεν έχει τη δυνατότητα να κάνει αυτοδυναμία, ηττημένος είναι. Και εδώ είναι το μεγάλο ερώτημα. Δηλαδή τώρα έχουμε ένα Μητσοτάκη που δείχνει δημοσκοπήσεις με 30% και ένα Τσίπρα με 30%. Το 70% του ελληνικού λαού είναι καθαρά απέναντί τους. Και θέλετε το Πασόκ να νομιμοποιήσει έναν από αυτούς χωρίς να κάνει μια ερώτηση, χωρίς να βάλει έναν όρο, χωρίς να πει πώς θα συγκυβερνήσουν. Καλά, 30 και 36 δεν είναι το 40%. Τέλος πάντων, να ακούσουμε την κυρία Δέναξα, που πολύ την εκτίμησα. Θεωρώ πως βρισκόμαστε μπροστά στο σχεδιασμό μιας κοινωνικοπολιτικής δυστοπίας παγκοσμίως, που όπως έχει ξεφύγει και του Γάλλου Προέδρου, οι πολίτες θα έχουν μόνο υποχρεώσεις και καθόλου δικαιώματα. Θα τον χαρακτήριζα παγκόσμιο ολοκληρωτισμό, αν μπορεί να μου επιτραπεί αυτή η έκφραση. Ακούστε. Άρα θεωρείτε ότι εδώ είναι κομμάτια ενός παζλ, το οποίο αν ενοποιήσεις, υπερεθνικές οργανώσεις είναι αυτές που κάνουν κουμάντο στη ζωή των κοινωνιών όλο και περισσότερο, ελέγχοντας από την τροφή και το νερό μέχρι και τα δικαιώματα. Κύριε Σαχίνη, δεν σας ξανέβη το γεγονός στον πόλεμο της Ουκρανίας πως δεν επιχειρούν καμία ειρηνική λύση, που χωρίς να εμπλέκονται ενεργά στον πόλεμο βοηθούν στην κλιμάκωσή του με όπλα και χρήματα? Δεν σας παραξένευσαν όλα αυτά τα αντιδημοκρατικά συμβάντα που βιώσαμε κατά τη διάρκεια της πανδημίας? Δεν θέλουν ούτε κοινωνική ειρήνη, ούτε ειρήνη γενικότερα, γιατί αυτό το χάος και ο αναβρασμός τους εξυπηρετεί στο να θέσουν σε εφαρμογή τα αρρωστημένα σχέδιά τους, τα οποία και εσείς αναφέρατε, και κάποια στιγμή να έρθουν να τοποθετηθούν ως παγκόσμιοι σωτήρες. Μαρία Δέναξα, από τώρα και στο εξής, θα σε ακούω και θα σε ακούμε. Πάμε μισό λεπτό να ακούσουμε τον κύριο Κουτσούμπα που μιλάει στην κυρία Ναταλία Γερμανού. Έχετε πολλούς νέους ανθρώπους, η ΚΝΕ είναι πάρα πολύ δυνατή. Μου έκανε εντύπωση που καταψηφίσατε το Σύμφωνο Συμβίωσης. Δεν καταψηφίσαμε μόνο το Σύμφωνο Συμβίωσης. Είστε και αντίθετοι στην ανατροφή παιδιών από ομόφυλα ζευγάρια? Όχι. Όχι. Όχι, δεν ισχύει και ευχαριστώ για την ερώτηση. Είναι ευκαιρία να το ξεκαθαρίσουμε. Γιατί δεν ξέρω πώς έχει δημιουργηθεί αυτή η εντύπωση, ενώ οι τοποθετήσεις μας και οι επεξεργασίες μας, οι οποίες βέβαια εξελίσσονται. Να το διευκρινίσουμε. Έχουμε καταψηφίσει και το Σύμφωνο Συμβίωσης για ετερόφυλα ζευγάρια. Mm-hmm. Αυτό δεν είναι τυχαίο γιατί το κάνουμε. Γιατί? Εμείς θεωρούμε ότι οι σχέσεις, οι διαπροσωπικές σχέσεις των ανθρώπων, οι συναισθηματικές, οι ερωτικές, η συμβίωση δεν μπορεί να στηρίζονται σε καταναγκαστικούς όρους, σε καταναγκαστικά μέτρα, με οικονομικά κριτήρια ή άλλα κριτήρια κοινωνικά τα οποία είναι περασμένων εποχών. Για παράδειγμα, ζητήματα που πρέπει να λύνει ένα ζευγάρι στη συμβίωσή του, όπως είναι για παράδειγμα, και να τα έχει εξασφαλισμένα αυτό, όπως είναι η υγεία, η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, η κοινωνική ασφάλιση, το ασφαλιστικό του σύστημα κλπ. Θα μπορούσαν πάρα πολύ καλά, είναι αυτονόητα, έπρεπε να λύνονται από το ίδιο το κράτος. Μισό λεπτό, το κράτος, ότι σύμφωνα συμβίωσης, είναι σύμφωνα συμβίωση δύο ανθρώπων. Το κράτος αν θέλει να ενισχύσει, να βοηθήσει, να κάνει, είναι ένα άλλο πράγμα το κράτος και άλλο πράγμα η θέληση δύο ανθρώπων. Πώς με συγχωρείτε, πώς θα μπλέκετε όλα μαζί, πώς γίνεται
Δηλαδή, ποιο κράτος να έρθει, ποιο θα είναι αυτό το κράτος, το κομμουνιστικό κράτος, γιατί αυτό δεν πρόκειται να έρθει ποτέ. Το ξέρω μόνο ότι γιατί δεν το θέλετε, ούτε συνεργάζεστε, ούτε το επιδιώκετε. Δεν είναι, μέσα, είναι μια γλυκιά, ωραία ουτοπία που σε βγάζει και από ένα αδιέξοδο τι να ψηφίσει κάθε φορά. Ναι, οκ. Okay. Πόσα χρόνια έχει όμως το ΚΚΕ να ανατρέψει, να επηρεάσει εξελίξεις. Το να μην το κάνει για τους ετερόφιλους, θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι ένας έμεσος τρόπος για να δικαιολογηθεί, γιατί δεν το τολμάει και για τους υπόλοιπους. Οι κοινωνίες δεν είναι ποτέ έτοιμες, κύριε Κουτσούμπα, το λέτε παρακάτω, γιατί είναι υποκριτικές κοινωνίες και το ξέρετε ακόμα καλύτερα. Και είμαστε μία από αυτές. Λοιπόν, συγγνώμη, αλλά νομίζω ότι δεν απαντάτε επί της ουσίας. Ψηφίστε ναι για ό,τι διευκολύνει τη ζωή των ανθρώπων και αν και εφόσον έρθει οποιοδήποτε κράτος που να ενισχύσει τα σύμφωνα συμβίωσης με το να εξασφαλίσει την υγεία και όλα τα δικαιώματα παιδείας, με τα χαράς, είναι σίγουρο ότι όλοι θα ασκήσουν τα συμβόλαια και θα βάλουν τους καινούργιους όρους. Δεν μπορώ να τη χωνέψω, παρότι δεν είναι ειδικά άμπουρη αυτή η κανονική. Είναι η κανονική, μια κανονική Καμίλα. Δεν καταπίνεται η αχωνευτήλα της. Το βλέπεις πως έχετε δει. Πολύφωτο. Πολύφωτο σαλονιού της Πράγας είναι αυτή. Να αποσπάσει την προσοχή. Νομίζει ότι έχει πέσει απάνω της. Έσκασε ένας πολυέλος, τα τζάμια όλα απάνω της και έβαλε και την τιάρα. Η καημένη και είναι σαν την άδικη κατιάρα. Αυτό με τους Πακιστανούς πάρα πολύ ωραία. Γέλασα πάρα πολύ ωραία. Αυτοί που θα ανατινάζανε την Αθήνα και θα ανατινάζει και τη Ζάκηθο και θα ανατινάζει και το ναυάγιο, θα δημιουργούσε ένα καινούργιο ναυάγιο. Ωραίο, 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 αστείο. Πολύ καλό, πολύ καλό, πολύ καλό. Πολύ καλό. Αλλά δεν απέσπασε την προσοχή μας αυτά τα τέμπη. Βρείτε κάτι καλύτερο. Προσέξτε γιατί όποιος επιχειρεί να φέρει μια μεγαλύτερη τραγωδία για να αποσπάσει το μυαλό μας από τα τέμπη, που να είναι ελεγχόμενοι, ξέρετε πώς γίνονται αυτά, ελεγχόμενοι και μετά κατευθύνεται προς τα εκεί που να λέει ο κόσμος μέσα, ναι, αλλά ευτυχώς που αυτή κτλ. Πολλές φορές μπορεί να φτάσεις ομιγέννητο σε μια τραγωδία ανεξέλεγκτη. Γιατί το αλαζονικό κράτος δεν έχει καταλάβει ότι δεν έχει πια την ίδια ισχύ, δεν έχει την ίδια έγκλη και την παλιά του λάμψη. Όσο προσπαθεί να επαναλάβει τον παλιό του εαυτό, πέφτει πάνω στα ίδια του τα συντρίμμια. Διοκόμονη και ακαταδίωκτη, ως την άλλη Τετάρτη, που θα τα ξαναπούμε, οι βασιλιάδες της ανοησίας και του θράσους, του βαθέως εκπηγάζοντος εκ της δειλίας τους και κάθονται στους τηλεοπτικούς τους θρόνους, συνεχίζουν να παίζουν τους καμπόσους, κακόμοιροι των καιρών, φούσκες που σπάνε με μια καρφίτσα, τενεκέδες που βαράν στο άσχετο. Και θα ήθελα να ακούσουμε τις δηλώσεις αυτής της γυναίκας, μιας μάνας από αυτές. Θα σας διαβάσω τα λόγια μιας μάνας των θυμάτων. Ήξερα πως το παιδί μου θα πεθάνει, όπως γνωρίζω ότι θα πεθάνω κι εγώ. Δεν γνώριζα όμως ότι θα πεθάνει πριν από μένα. Ούτε ότι θα μου το σκοτώσουν. Ορκίζομαι στην κάθε μου ανάσα να δικαιώνω την ψυχή της με τον αγώνα μας για αλήθεια και δικαιοσύνη. Δεν έχω τίποτε να χάσω. Και όσοι πιστεύουν πως θα ζήσουν για πάντα, τους περιμένει στην άλλη όχθη η κόρη μου, η Μάρθη, που χθες θα είχε γίνει μόλις 20 χρονών γυναίκα. Αν και μάλλον δεν θα έχουν την τιμή να την ανταμώσουν. Η Μάρθη μου είναι ήδη πολύ ψηλά και περιμένει μόνο τους καλούς. Υπάρχει ένα ψήφισμα για τα θύματα στα Τέμπη που υπάρχει στη σελίδα στο Facebook, Τέμπη 2023. Μπορείτε να μπείτε, είναι πολύ απλό. Αφορά το εξής. Οι Έλληνες πολίτες απαιτούν από τη Βουλή την έναρξη των διαδικασιών για την αναθεώρηση του Συντάγματος και την ενεργοποίηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών, καθώς και την κατάργηση της βουλευτικής ασυλίας όταν προκύπτει ποινική ευθύνη πολιτικών προσώπων. Σας ευχαριστώ πολύ.
Η νεοπολίτευση ξεκίνησε. Επικίνδυνα επαγγέλματα πιλότος, πυροσβέστης, ανθρακορίχος και σταθμάρχης. Άγιο έχει ο σταθμάρχης που μπήκε φυλακή, δεν κινδυνεύει από τροχαίο. Ξέρουμε που βρίσκεται σήμερα ο σταθμάρχης που ξεφτύλισε σε ζωντανή μετάδοση τον υφυπουργό και το κυβερνητικό αφήγημα. Θα βάλω ένα τραγούδι που μου αρέσει πιο ωραία, ένα πολύ ωραίο τραγούδι, και με αυτό να τελειώσουμε. Λοιπόν, το έγραψε η Ματούλα Ζαμάνη. Πανιστήριτσου με έκανε. Ποιος? Η αλήθεια. Τραγουδάει σου η Ιουλία Καραπατάκη και ο Ισβολέας. Και τι φλαστό με θύση. Τραγουδάρα. Τι καλημέρα να σου. Την άλλη Τετάρτη. Newsbreak.gr